Γεια σας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Στέλιο. Λοιπόν, εγώ τα καταλαβαίνω τα κοριτσιά, όμως, χωρίς αποδείξεις, δεν μπορείτε να κάνετε αυτή την επίθεση σε μια κοπέλα. Θα σας τις φέρω. Διότι, αν, όχι σε εμάς, εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί. Ωραία, στην παραγωγή. Δηλαδή, οι υπόνοιες, όπως και εγώ εχθές είπα στη Φωτεινή διάφορα πράγματα και θα τις πω και σήμερα, αν δεν απαντήσεις στις ερωτήσεις μου, δεν μπορούν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο. Σίγουρα. Έτσι, δηλαδή, αν έχετε αποδείξεις ότι μια συμπαίχτριά σας δεν παίζει με τους ίδιους όρους, πάτε στην παραγωγή και τα βρίσκετε εκεί τι γίνεται. Όμως, δεν μπορείτε να σκόβετε βαθμούς έτσι σε ένα look που είναι πραγματικά ωραίο, όπως και ούτε εγώ θα το κάνω. Όμως, θα προσβληθώ πάρα πολύ αν σχολιάζω και κρίνω και βαθμολογώ το look που έχει κάνει μια φίλη σου, ένας φίλος, ένας ξαδερφός σου, ένας Γιώργος, ένας Μάρκος, ένας Κώστας. Καταλαβες. Ναι, ναι. Και... μόνη μου το έχω κάνει, κύριε Κουδουνάρη, το look αυτό. Μη λες πολλά. Θέλω να μου λες για τα ρούχα. Δεν θέλω να μου λες μόνο μου το έχω κάνει και μετά είναι συγγνώμη. Δηλαδή, κράτα και εσύ μια απόσταση ασφαλείας από αυτά που λες. Ή φορά κάτι το οποίο μπορείς και να το εξηγήσεις. Γιατί αυτό το look τώρα πώς προέκυψε, ας πούμε. Το θεωρείτε τόσο πολύ δύσκολο look αυτό για να το φέρω. Άκουσε, Φωτεινή μου. Αυτά τα look δεν μπορούμε να μπούμε τώρα σε αυτόν την debate. Εντάξει, γιατί αυτά τα look έχουν από πίσω μια παιδεία διαφορετική. Που κανονικά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα μάθει σε μια εβδομάδα στο My Style Rocks. Εκτός κι αν είναι. Αν έχεις γεννηθεί γι' αυτό. Που εκεί θα σε πάρουν να δουλεύουμε και μαζί μετά το My Style Rocks. Αν εξελίσσεται. Μην λέτε μεγάλα λόγια. Όχι, εγώ δεν λέω. Εγώ πάντα αυτά που λέω τα εννοώ να ξέρεις και σου το υπόσχομαι κιόλας. Αν αυτή η δουλειά είναι δική σου, σημαίνει ότι όχι απλά θα φτάσεις στον τελικό εσύ με αυτόν τον ρυθμό, θα μας περάσεις και εμάς. Αν εξελίσσεσαι δηλαδή μέρα με τη μέρα τόσο πολύ. Λοιπόν, αυτά τα αφήνω στην άκρη. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω για αυτό που βλέπω και όλα τα υπόλοιπα, όσο είναι θεωρίες, μένουν στη θεωρία. Εμένα αυτό το look μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ ωραίο styling, πολύ ωραία φούστα, πολύ ωραίο αυτό το τζάκετ από πάνω που είναι το αντρικό του αδερφού σου. Σίγουρα δεν είναι γιατί φοράει άλλο size. Μου είναι. Ναι. Είναι, ας πούμε, το wrong coat theory με αυτή τη μινι φούστα. Είναι πολύ ωραίο το πουκάμισο που φωτίζει πάρα πολύ αυτό το λαιμό. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ cool. Και η Νικόλινα θα μπορούσε να το φορέσει αυτό το look και να σου βάλει και 4, όχι 2. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Τώρα τα υπόλοιπα, αν ήμουν συμπαίχτριά σου, δεν ξέρω τι θα έκανα. Να σας πω κάτι, κύριε Κουδουνάρη. Ο κύριος Γαβαλάς μου είχε πει ότι είμαι μια ντάνα. Κανονικά θα πρέπει να έχω 3 στελίστες, ένα μπάτλερ και ένα σοφέρ. Δυστυχώς δεν έχω τίποτα από αυτά. Στη όταν ζωή σου, όχι σε διαγωνισμό. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Όταν τελειώσω το παιχνίδι, θα το αποκτήσω. Και αν θέλουν τα κορίτσια τη βοήθειά μου σε αυτό, μπορώ να τους την δώσω κιόλας. Όχι, αγάπη μου, εμείς μπορούμε δεν να έχω τίποτα. Αν θέλεις, όχι εσύ εμάς. Προς το παρόν δεν έχω ούτε στελίστα, ούτε μπάτλερ, ούτε σοφέρ. Σου εύχομαι 10 μπάτλερ, 8 security. Και επί 10 ό,τι θέλεις να πετύχεις στη ζωή σου. Σε διαγωνισμό, σε αυτόν τον διαγωνισμό, οφείλεις να μην έχεις τίποτα από όλα αυτά. Έχω, όχι, αν θέλεις μπάντα μπορεί να έχεις, αλλά στη λίστα δεν μπορείς να έχεις. Δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Γιατί αλλιώς να έρθω στη λίστα σου εδώ να διαγωνίζεται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα, εμείς ανοιχτή είναι η πόρτα μας εδώ πέρα. Σου βάλω 3. Ευχαριστώ πολύ. Εύελιν. Φωτεινή μου. Γεια σας. Εγώ δεν ήμουν τις προηγούμενες χρονιές εδώ. Δεν ξέρω τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες. Τα έβλεπα όπως τα βλέπατε κι εσείς από το σπίτι. Αλλά αυτό που έχω καταλάβει βλέποντας τα επεισόδια τόσα χρόνια είναι ότι τελικά υπήρχαν πολλές κατηγορίες για πάρα πολλές διαγωνιζόμενες, αλλά κανένας τελικά δεν έχει φέρει και τίποτα στην πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το look είναι ένα πάρα πολύ ωραίο look για μια διαγωνιζόμενη. Για έναν επαγγελματία στη λίστα, είναι μια κόπια από ένα μεγάλο οίκο. Ναι, είναι μία ωραία πρόταση. Θα μπορούσε η φούστα να είναι ακόμα πιο κοντή, όπως το είχε δείξει ο οίκος. Τα γυαλιά είναι πάρα πολύ ωραία, σου πηγαίνουν πάρα πολύ. Το μαλλί σου, επιτέλους, δεν το συζητάμε, είναι όντως ωραίο και κάνεις ωραίες προτάσεις στο μαλλιά και στο μακιγιάζ. Η τσάντα όντως είναι... δεν έχει να σου φέρει κάτι, ούτε είναι πρόταση. Είναι μία οκ τσάντα, η οποία θεωρώ ότι είναι...
για μια γυναίκα που πάει στη δουλειά της και θέλει να βάλει κάποια πράγματα και να εξυπηρετήσει το σκοπό αυτό. Είναι ένα ωραίο look για μια διαγωνιζόμενη. Χαίρομαι που φέρνεις τέτοια. Αν ισχύουν όλα τα υπόλοιπα, θα μας τα πούν οι υπόλοιποι. Και θα με στεναχωρήσεις πάρα πολύ. Δεν ισχύει τίποτα, κυρία Κατατζόγλου. Είναι αλήθεια αυτή. Δεν ισχύει τίποτα. Απλά έχω ακούσει τις συμβουλές σας. Είμαι μια κοπέλα, η οποία έχω μυαλό, αν μη τι άλλο. Έχω απορροφήσει τις συμβουλές σας. Είχα λίγο χρόνο. Διάβασα, βρήκα τα ρούχα που ήθελα, τα συρδίεσα. Είχα και μια έμπνευση παραπάνω το τελευταίο διάστημα και έφερα αυτά τα look. Δηλαδή δεν είναι τόσο τρελό να φέρω κάποια πιο εξελιγμένες εικόνες στο διαγωνισμό. Εκτός αν ήθελα να αποχωρήσω, να φέρω τις εικόνες που δεν σας άρεσαν, να παίρνω μόνιμο σένα και να. Είναι λίγο απότομη μετάβαση. Αυτό είναι που έχει κινήσει την περιέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά αν μάθω το αντίθετο, πραγματικά θα το πάρω πολύ προσωπικά. Δεν θα μάθετε κάτι, γιατί δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Λάκη, πηγαίνουμε σε σένα τώρα. Καταρχήν, ήταν πολύ έντονη η Αντριάννα και θεωρώ ότι αν αυτή τη στιγμή δεν φέρει στην παραγωγή μία απόδειξη, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ λάθος να πολεμάμε κάποιον τη στιγμή που θεωρητικά, είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτό λέγεται βελτίωση. Το να πάρουμε έναν βοηθό, βελτίωση θα λέγεται. Δυστυχώς, δεν ανήκει στους κανόνες του παιχνιδιού αυτού εδώ. Απ' την άλλη μεριά, έχεις μια αυτοπεποίθηση με αυτό το look και αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, οι συμβουλές που ακούς, οι παράνομες, τις εμπεδώνεις και τις φτιάχνεις ωραία επάνω σου. Θέλω μόνο να αφαιρέσεις αυτό το φουλάρι, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου. Όπως επίσης και δύο φορές μου έβαλες turtleneck στα δύο look. Και αυτό και εμένα με έκανε να υποψιαστώ σήμερα, πιο πολύ από εχθές. Ότι μπορεί κάποιος κάποιος να σου είπε, δεν ξέρω αν είναι στη λίστα, εσύ σου είπε κάποιος, ρε παιδί μου, για να τζουρμπώσεις, κάλυψε αυτό το λαιμό, μην φοράς πια πέδες και τέτοια, βάλε ένα ζιβάγκο. Το τζάκετ είναι φανταστικό, ναι, είναι και χαίρομαι για τη φίλη σου. Θα ήθελα να μου στείλεις μετά στο τέτοιο μου φωτογραφίες με τη φίλη σου να το φοράει σε 2-3 παραλλαγές. Σκάμε. Θέλω να δω σε ποια πήγαινε περισσότερο. Αμέ, θα σας στείλω. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται? 3 γίνεται εδώ πέρα από την Κρατική Επιτροπή. 10,8. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η τελική βαθμολογία. Μπράβο, Φωτεινή. Είναι απαράδεκτο αυτό που λέει η Αντριάννα ότι έχω στη λίστα. Συνέχεια πετάγεται ότι έχω αποδείξει, ότι θα φέρω αποδείξεις. Μας το παίζει καλή δημοσιογράφος. Αν έχει αποδείξεις, θα μας τις φέρει τότε να τις δούμε. Όχι τίποτα άλλο. Επηρεάζει για τους κριτές με αυτά που λέει.